Λοιπόν, πάμε να έχουμε και ένα σύντομο, να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση βεβαίως για το θέμα αυτό το οποίο των διαπραγματεύσεων με τον βουλευτή Αρκαδίας του Πασόκ, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Καλό απόγευμα, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Καλό απόγευμα. Ξέρω ότι είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις και πρέπει να τις παρακολουθείτε από κοντά. Ωστόσο, θα θέλαμε λίγο να μοιραστούμε το δικό σας σχόλιο, γιατί προσπαθούμε εδώ τουλάχιστον να πούμε στους ακροατές μας να σκεφτούν και να αποφασίσουν ποιο είναι το καλύτερο για την πατρίδα και για τη χώρα. Σωστά. Νομίζω ότι το Πασόκ υποστηρίζει και με πρωτοβουλία τη Προέδρου, μάλιστα με επιστολή του στον κύριο Τσίπρα, του ζητάει να σκεφτεί και να κάνει να πράξει τα δέοντα ώστε να παραμείνει η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, ωστόσο, η επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εκτός ευρωπαϊκής προοπτικής. Δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει, θα αποφασίσουμε αν θέλουμε μια συγκεκριμένη συμφωνία ή όχι. Έτσι δεν είναι. Πρώτα απ' όλα σήμερα βρίσκονται σε μια διαδικασία πολλών εξελίξεων και εύχομαι και ελπίζω αυτές τις ώρες που γίνονται σε λίγες ώρες θα γίνει ένα Eurogroup. Πραγματικά το εύχομαι και ενθαρρύνουμε τον κύριο Τσίπρα να κάνει την υπέρβασή του ώστε να μπορέσει να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα που αφορά την Ελλάδα. Και αφορά τη χώρα μας, τις ζωές μας και όχι το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σήμερα υπάρχει θέμα των επόμενων ετών, της επόμενης μέρας για την ίδια τη χώρα, για τους πολίτες της και για όλους εμάς που θέλουμε να μείνουμε στη χώρα. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Το ερώτημα είναι γιατί ναι και γιατί όχι. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας πήρε μια καθαρή λαϊκή εντολή στις 25 του μηνός. Και νομίζω ότι αν υπήρχαν το 36% που τον ψήφισε, υπήρχε άλλο ένα 36%, το οποίο πραγματικά πίστευε ότι μπορεί να υλοποιήσει αυτές τις δεσμεύσεις του. Mm-hmm. Και ενθάρρυνε τον κύριο Τσίπρα μέχρι τελευταία να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Mm. Ο κ. Τσίπρας όμως είχε πει συνειδητά ψέματα. Πού το ήξερε? Γι' αυτό και επί 5 μήνες διαπραγματευότανε και μία μέρα έλεγε στον κόσμο ότι θα ασκήσει τα μνημόνια, δεν έσκησε τα μνημόνια, υπέγραψε στις 20 Φεβρουαρίου και δέσμευσε τη χώρα ο κ. Βαρουφάκης και μετά κάθε εβδομάδα, τη μία εβδομάδα έλεγε ότι καθαρογράφεται η συμφωνία και την άλλη εβδομάδα ότι σβηνόταν η συμφωνία. Mm. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Πρώτον, ότι υπήρχε μια διαπραγμάτευση από την προηγούμενη κυβέρνηση με πολλά προβλήματα με τους εταίρους, η οποία όμως ήταν μια συγκεκριμένη διαπραγμάτευση. Εγώ δεν σας λέω ότι το Μέρι Χαρδούβελ ήταν το τελικό. Ναι. Εμείς προτείναμε 1 δισεκατομμύριο, 980 εκατομμύρια και οι εταίροι μας ήθελαν 2 δισεκατομμύρια. Σήμερα, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, τους 5 μήνες απραξίας, χωρίς να έχει ψηφιστεί ούτε ένα δύσκολο μέτρο, φτάσαμε να έχουμε δημοσιονομικά κενά, να έχουν καταρρεύσει τα έσοδα. Και σήμερα να βρισκόμαστε να υπογράφει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας 8 δισεκατομμύρια μέτρα. Το υπέγραψε ο ίδιος, δεν το υπέγραψα εγώ. Αυτό δεν σημαίνει όμως, κύριε Βουλευτά, ότι δείχνει μια καλή διάθεση. Δηλαδή πηγαίνει στην Ευρώπη και λέει ότι εγώ αφήνω το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και κοιτάξτε να δείτε, σας φέρνω κάτι για να συμφωνήσουμε. Ναι, θα σας πω, το είπε και χθες ο ίδιος και εδώ υπάρχουν κάποιες. Απλά προσπαθώ λίγο πριν το γύρο μου να μην πω πολλά, να μην είμαι πολύ σκληρός. Αν ήταν που έκανε υπερβάσεις από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, η διαφορά του, όπως είπε και ο ίδιος, οι δημοσιονομικές με τους εταίρους ήταν πάλι πολύ ελάχιστες. Ναι. Το είπε χθες ο ίδιος. Ναι. Άρα γιατί δεν υπέγραψε ένα θέμα? Εγώ πάνω τους χάρη διαφωνώ με την διαπραγμάτευση που έκανε ο κύριος Τσίπρας και πιστεύω ότι έπρεπε ακόμα και αυτά τα μέτρα να είχαν διαφορετικό πρόσημο. Δηλαδή χθες έκλειναν οι τράπεζες και άνοιγε η R3. Για μένα αυτό δεν είναι προτεραιότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για τον κύριο Τσίπρα ήταν προτεραιότητα. Για μένα είναι και άλλα πράγματα που δεν είναι προτεραιότητα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία τώρα. Μάλιστα. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά ότι μπορούσε αυτό το θέμα του δημοψηφίου το κάνει όχι λίγες 24 ώρα πριν εκμνεύσει την προθεσμία του πρόγραμματος. Μπορούσε να το κάνει, είχε 5 μήνες μπροστά να είχε πει τον Μάιο, ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ βρήκα αυτά τα πράγματα, έχω προβλήματα σε αυτά και το βάζω στο δημοψήφισμα. Και δίνω και 10 μέρες στον κόσμο να ενημερωθεί ποια είναι η πρόταση μία και μία πρόταση άλλη. Γιατί ουσιαστικά ακόμα και οι εταίροι οι οποίοι δεν συμβάλλουν θετικά, ακούστε την αντίφαση. Βγήκε ο κύριος Γιούνκερ χθες, ο κύριος Ρέντς, ο οποίος αγκαλιαζόταν με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Ολάντ και λέει, κοιτάξτε παιδιά, ό,τι και να αποφασίσετε αύριο, να ξέρετε το ναι θα είναι ναι στην Ευρώπη, το όχι θα είναι όχι στην Ευρώπη. Αυτοί δεν βοηθήσανε το ναι στην Ευρώπη που είπανε ναι, αλλά θέλουν να έχουν μια ευθύνη απέναντι στους λαούς τους, αλλά και στους Έλληνες, ότι δεν σας κοροϊδέψαμε την επόμενη μέρα και αυτό που λέμε είναι η αλήθεια. Ο κύριος Τσίπρας ακόμα αποδεικνύει ότι λέει ψέματα συνέχεια και είναι
επαγγελματίες στο ΣΥΡΙΖΑ στο ψέμα. Ενώ λέει ότι δεν ήξερε για τα capital controls, τα οποία έχουν την υπογραφή του. Μετά από λίγο από... Πώς έχουν την υπογραφή του? Γιατί ο κύριος, η κυβέρνηση υπογράφει τα αυτά. Δεν τα αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό δεν είχε κάνει κανένα. Ναι, αλλά είναι, συγγνώμη τώρα όμως. Αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, έπρεπε να υπάρξει η έλλειψη ρευστότητας μερικές μέρες νωρίτερα. Ο κύριος Τσίπρας απαντούσε σε αυτό το ερώτημα αν έκανε το δημοψήφισμα ένα μήνα νωρίτερα. Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή με τη στάση του και με τους ακραίους κύκλους της Ευρώπης που σωστά υπάρχουν ακραίοι, πήγανε στον ίδιο δρόμο. Γιατί αν έκανε 20 Απριλίου το δημοσίευμα, δεν θα υπήρχε, θα είμαστε εντός προγράμματος και δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα της ρευστότητά μας. Ενώ σήμερα το βράδυ θα είμαστε εκτός προγράμματος. Άρα οι Ευρωπαίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα παίζουν το ίδιο παιχνίδι. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αυτοί που μας λέγανε μέχρι χθες, άλλο ένα ψέμα, ότι μας λέγανε μέχρι χθες ότι όταν η χώρα θα βγει, θα δημιουργήσει πρόβλημα, θα πέσουν τα χρηματιστήρια, θα καταρρεύσει το ευρώ, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν βγήκαμε ακόμα. Όχι, εννοούσαν ότι όταν θα ανακοινώσουμε το δημοψήφισμα, έλεγαν. Ναι, ότι θα είναι πίεση και ότι γενικότερα η ανασφάλεια. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Η ανασφάλεια είναι σε εμάς. Γιατί εγώ δεν είδα κανέναν μεγάλο επιχειρηματία να είναι στην ουρά για τα 60 ευρώ. Δεν είναι κανένας μεγάλο καρχαρίας στην ουρά για τα 60 ευρώ. Αυτοί έχουν πάρει τα λεφτά τους. Αυτό που κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας, που πια είναι ευρώ ή δραχμή, είναι ότι, εύχομαι να μην είναι, ο δούριος ύπος για το λόμπι της δραχμής, το οποίο έχει πάρει τα λεφτά του, τα έχει πάει στο εξωτερικό. Με παράδειγμα πρώτον, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα ηθικό. Ένα ηθικό θέμα είναι με τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Βαρουφάκης έχουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και κάνουν ρήξη στη χώρα. Να. Άρα υπάρχει ένα θέμα ηθικό. Πέρα από όλα αυτά όμως, για να ξεκαθαρίσουμε, εμείς γιατί λέμε ναι. Εμείς λέμε ναι στην Ευρώπη, δεν λέμε ναι στη διαπραγμάτευση του κύριου Τσίπρα. Λέμε ναι στην Ευρώπη και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει καλύτερη όρη για να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά όπως είχαμε ξεκινήσει το Φεβρουάριο. Δεν έγιναν όλα σωστά τα προηγούμενα χρόνια. Προς Θεού. Και λάθη υπήρξαν και παραλήψεις υπήρχαν. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα από το 2009. Ένας δρόμος ο οποίος πρέπει να τον σταματήσουμε. Ο δρόμος του λεφτά υπάρχουν. Ο δρόμος των Ζαπίων. Ο δρόμος της Θεσσαλονίκης. Ότι εύκολα και όλα γίνονται. Εδώ η χώρα χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο. Ένα σχέδιο που πρέπει να συμβάλλουμε όλοι με τις μικρές μας και μεγάλες δυνάμεις. Σωστά. Να μην πούμε στον κόσμο άλλα ψέματα. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Υπάρχει όμως μια αμφισβήτηση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και τους θεσμούς. Και νομίζω ότι έχει παγιωθεί σε μεγάλη μερίδα κόσμου το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, ναι, μεν θέλει να τιμωρήσει προφανώς τον κύριο Τσίπρα, διότι ο κύριος Τσίπρας έκανε κάποια αντίσταση ίσως και δεν υπάκουσε. Γιατί πρέπει να σας πω ότι η ιστορία έχει δείξει, για παράδειγμα, και με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, τόλμησε να ψελίσει το δημοψήφισμα. Καταλάβατε πώς ήταν η συνέχεια. Ο κύριος Σαμαράς, εγώ, για παράδειγμα. Διαφωνούσα με το δημοψήφισμα. Και τότε και τώρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και διαφωνία από ό,τι φαίνεται, το δημοψήφισμα γίνεται με όρους. Γιατί αν θέλαμε ένα δημοψήφισμα, για να είμαι πολύ ειλικρινής, γιατί εγώ πιστεύω στα δημοψηφίσματα, θα έπρεπε ως κυβέρνηση να το κάνουμε πριν μπούμε στο μνημόνιο. Όπου ο κόσμος να αποφασίσει οριστικά πώς θέλει να λειτουργήσει. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει ο κόσμος στην αρχή να πάρει τις οριστικές του αποφάσεις και να πει θέλω να πάω έτσι ή διαφορετικά. Άρα το προβλήματα, κοιτάξτε να δείτε, ο κ. Τσίπρας βοηθήθηκε από τους εταίρους την περίοδο, την προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι οποίοι από τη μία δεν στήριζαν την προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί έβλεπαν τις δημοσκοπήσεις ότι έρχεται μια νέα κυβέρνηση, γνωρίζουν και αυτοί, και στηρίχθηκε γιατί δεν έκλεινε μια συμφωνία, και από την άλλη ο ίδιος με την αντίστασή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας οδηγηθήκαμε σε εξελίξεις. Και ξέρετε κάτι, χάνουμε συνέχεια χρόνους. Το μόνο που κάνουμε στην Ελλάδα και καταφεύγουμε συνέχεια είναι κάτι που ξέρουμε να κάνουμε πολύ καλά. Συνέχεια εκλογές. Θέλω να σας πω ότι είμαι 5 χρόνια βουλευτής και έχω κάνει 7 φορές εκλογική διαδικασία. Μάλιστα. Σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Δεν βοηθάει σε τίποτα τη χώρα. Αυτή είναι το μεγάλη απέτηση του κόσμου. Ο κόσμος περιμένει να συγκροτήσουμε μια μεγάλη δύναμη όλα τα κόμματα σε αυτά που συμφωνούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και αφού η χώρα πάει στα καλά της και ηρεμήσει και σταθεί στα πόδια της, τότε ο καθένας με την πολιτική του αντίληψη μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και να πει πώς θα γίνει η κατανομή. Αλλά εμείς πει παράξουμε τον πλούτο. Για να μην είναι πλούτο. Δεν μπορεί να γίνει. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, να σας κάνω ένα ερώτημα προσωπικό ως νέος άνθρωπος, γιατί σας άκουσα και την προηγούμενη συζήτηση και πραγματικά είναι ιδιαίτερος ο πολιτικός σας λόγος.
έχει κάποια καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά, προσωπική με εκτίμηση. Εδώ και 35 χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά, όλες οι κυβερνήσεις είχαν ένα εκλογικό, ένα πολιτικό πελατολόγιο. Φτάσανε και δεν έκαναν ποτέ διαρθρωτικές αλλαγές για να φτάσουμε αυτή τη στιγμή τώρα σε μια Ελλάδα που είναι εξαθλειωμένη και ζητάνε, για παράδειγμα, αναμόρφωση των εργασιακών τώρα που η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκωθεί. Και έχω την εντύπωση όμως, κύριε Κωνσταντινόπουλε, ότι αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, ότι θα γυρίσουν πάλι σε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας αυτές οι δυνάμεις όπου όλα τα προηγούμενα 35 χρόνια δεν έκαναν τίποτα για να πούν ότι θα μας σώσουν ξανά. Ακούστε να δείτε. Είναι αλήθεια ότι το πολιτικό κόστος ήταν το σαράκι της μεταπολίτευσης. Αυτό ήταν η πραγματικότητα. Mm-hmm. Και γι' αυτό και εύκολα οι ψηφοφόροι των κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, πήγαν με ευκολία στο ΣΥΡΙΖΑ και τους υποσχέθηκε τα ίδια. Οι μεταρρυθμίσεις είναι, είμαστε όλοι μεταρρυθμιστές μέχρι να κουμπίσουν οι μεταρρυθμίσεις σε εμάς. Σωστό αυτό που λέτε. Σωστό τώρα, θέλω να σας πω το αλήθεια. Αυτό είναι ένα αίτημα της κοινωνίας, ομοίως πρέπει να γίνει πράξη. Αυτές τις μέρες υπάρχει ένα κίνημα, είτε προς το ναι ή προς το όχι, το οποίο αναδεικνύει ανθρώπους, πρόσωπα, τα οποία πραγματικά έχουν πολλά να προσφέρουν. Να. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Αν μπορούν, και ένα ερώτημα, αν μπορούν αυτοί που μας έφεραν μέχρι εδώ, όπως λέει, να αλλάξουν τη ροή της ιστορίας. Η επιλογή του κόσμου πρέπει να είναι στα πρόσωπα αυτά, τα οποία με συνέπεια, με ευθύνη, χωρίς να έχουν τίποτα από το παρελθόν, μπορούν και απέδειξαν στα δύσκολα ότι είναι συνεπείς με τη στάση τους για τη χώρα. Αυτό όμως πρέπει και ο κόσμος να το καταλάβει. Γιατί ξέρετε κάτι, μην ζητάμε να αλλάξει το πολιτικό σύστημα όταν οι πολίτες επιλέγουν με άλλα κριτήρια αυτούς που θέλουν να τους εκπροσωπήσουν. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η μεγάλη αλλαγή θα συντελέσει να γίνει αλλαγή σε όλα τα επίπεδα και οι πολίτες να ψηφίζουν για πρώτη φορά αυτούς που τους υπόσχονται τα λιγότερα. Έχετε δίκιο. Βέβαια, τώρα αυτές οι συνθήκες οικονομικές δεν είναι ιδανικές γι' αυτό. Όπως για παράδειγμα, εγώ πιστεύω ότι όταν κλείνεις τράπεζες δεν κάνεις δημοψήφισμα, κύριε Κωνσταντινόπουλε, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή που έχει αδειάσει τα ράφια των σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει λογική του, το δικό μου αυτό κοιτάζω. Γιατί υπάρχει αυτή η υποκρισία γενικότερα. Αυτοί που διαδηλώνουν έχουν βγάλει πολύ και τα χρήματά τους έξω. Γιατί άμα τα χρήματά μας όλοι τα είχαμε στην τράπεζα, δεν θα χρειαζόταν τώρα η ενέση ρευστότητα από τον ELA, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται σήμερα να πούμε κάτι παραπάνω. Να σε ελπίσουμε και να σε ευχηθούμε ότι σε μία ώρα η κυβέρνηση θα βρει το θάρρος να προσπεράσει ό,τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα και να μπορέσουμε να πάμε ενωμένοι σε μία συμφωνία η οποία θα βοηθήσει τη χώρα. Ας τουλάχιστον ας ευχηθούμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Να είστε καλά. Γεια χαρά.